τονίσουμε ότι είναι μια δράση, όπως προείπατε, συνδιοργάνωση στο Ίδρυμα Λασκαρίδη με τη Λίντι Λελάς, που αφορά στον καθαρισμό του βυθού από τα πλαστικά και οποιαδήποτε άλλα απορρίμματα έχουν αποτεθεί στον βυθό της Μαρίνα συγκεκριμένα. Είναι μια δράση η οποία εντάσσεται σε δράσεις που κάνουμε σαν Μαρίνα στα πλαίσια της περιβαλλοντικής μας ευαισθητοποίησης, στις δράσεις για τη γαλάζια σημαία. Οπότε είναι κάτι που το βλέπουν και οι πελάτες και το ζητάμε και το έχουμε κάνει και τα προηγούμενα χρόνια και ειδικά φέτος που υπάρχει τόσο μεγάλη κίνηση στη Μαρίνα και είναι κάτι που ήταν απαραίτητο να γίνει φέτος. Πάντως βλέπουμε ότι μέχρι στιγμής δεν έχει βγει τεράστιος όγκος και αυτό είναι πολύ ευχάριστο, ότι είναι λίγα τα σκουπίδια που βρίσκονται μέσα στη θάλασσα. Ναι, προσπαθούμε και εμείς με διάφορους τρόπους, διαφημιστικά φυλάδια. Όπως προείπα, η Μαρίνα έχει γαλάζια σημαία, έχει βραβευθεί. Οπότε προσπαθούμε να πείσουμε τους πελάτες ότι υπάρχει η μεγάλη ανάγκη προστασίας του περιβάλλοντος. Κατά μεγάλο βαθμό τηρείται, φυσικά όχι στο 100%. Εμείς συνεχίζουμε την προσπάθεια και τα αποτελέσματα νομίζω είναι ορατά. Κύριε Καμπουράκη, σαν αντιδήμαρχος της υπηρεσίας καθαριότητας και περιβάλλοντος, πείτε μας και εσάς το δικό σας μήνυμα για άλλον ένα καθαρισμό που πραγματοποιείται στο νησί μας. Με ιδιαίτερη χαρά βλέπω ότι αυτή η δράση συνεχίζεται και συνεχίζεται στο νησί μας. Νομίζω ότι τα περισσότερα τα είπε ο κύριος Δρόσος. Εγώ αυτό που θέλω να πω για άλλη μια φορά και να στείλω ένα μήνυμα στους συνδημότες μου, να προσέχουμε το περιβάλλον, είναι πλέον καθήκον μας, είναι υποχρέωσή μας, να παραδώσουμε στις επόμενες γενιές θάλασσες καθαρές, τόπο πιο καθαρό και να συνεχίσουμε πάντα αυτές τις δράσεις. Η υπηρεσία καθαριότητας στον βαθμό που μπορούσε βοήθησε και συνέδραμε και θα συνεχίσει να συνδράμει όπου και όταν καλεστεί, είτε με τα φορτηγά της είτε με τους ανθρώπους της. Όμως νομίζω και θεωρώ ότι καθήκον πλέον όλων των ανθρώπων του νησιού μας είναι να το προστατεύσουμε, γιατί τουρισμός χωρίς περιβάλλον και περιβάλλον δεν μπορεί να υπάρξει τουρισμός χωρίς καθαρό περιβάλλον. Οπότε ας είμαστε όλοι προσεκτικοί και συνεχίσουμε λοιπόν όλοι μαζί αυτό τον κοινό αγώνα. Ο Κοσμοπούλου, σαν εκπρόσωπος του Ιδρύματος Αθανάσιος Λασκαρίδης, έχετε έρθει εδώ στην Μαρίνα της ΚΟ για να καθαρίσετε το βυθό της θάλασσας. Πείτε μου για αυτή τη δράση που κάνατε στη συνεργασία με τη Λίντι Λελάς. Αυτή η δράση είναι ένα μέρος μιας συνεργασίας με τη Λίντι Λελάς που μπαίνει φέτος στο δεύτερο του χρόνο. Φέτος έχουμε επιλέξει ορισμένους τουριστικούς προορισμούς της χώρας με σκοπό όχι απλώς να απορρυπάνουμε περιοχές που ξέρουμε ότι είναι επιβαρημένες και λόγω του τουριστικού φορτίου που δέχονται, αλλά και γνωρίζοντας ότι σε τουριστικούς προορισμούς μπορούμε να δώσουμε ένα ισχυρότερο μήνυμα ευαισθητοποίησης σε σχέση με την ανάγκη να προστατέψουμε το περιβάλλον. Γι' αυτό βρισκόμαστε στην ΚΟ. Στο τρίμερό μας εδώ θα κάνουμε δύο υποβρύχιους και δύο παράκτιους καθαρισμούς για να μπορέσουμε να αντιληφθούμε την κατάσταση του νησιού σε σχέση με τη ρύπανση. Κάποιες από τις βασικές αρχές της ρύπανσης αυτής, τους παράγοντες που τη δημιουργούν, τα βασικά ρεύματα. Η δουλειά μας αυτή συνεχίζει, η δουλειά που έχουν κάνει και άλλες οργανώσεις στο παρελθόν. Απλώς ως ένας μόνιμος πια συνεργάτης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και συντονιστές της Εθνικής Δράσης του Ελλάδα Χωρίς Πλαστικά Μιας Χρήσης, θέλουμε να δώσουμε πίσω μερικά βασικά δεδομένα, γιατί τα δεδομένα μας επιτρέπουν να συνδέουμε δουλειά που κάνουμε στο πεδίο, σε τόπιο όπως η ΚΟ σήμερα, με τη διαμόρφωση πολιτικών. Τα δικά μας αποτελέσματα φτάνουν στις αρχές, στις τοπικές, στην τοπική αυτοδιοίκηση, φτάνουν όμως και στις εθνικές αρχές, γιατί όλοι μαζί θα πρέπει όχι απλώς να παρατηρούμε και να καθαρίζουμε, αλλά να φροντίσουμε να κλείσει αυτή η στρόφιγγα που διαρκώς τροφοδοτεί το περιβάλλον με νέους ρυπαντές. Ξέρουμε πια ότι το καθαρό περιβάλλον δεν είναι ένα αισθητικό μέτρο μόνο, που και αυτό προφανώς έχει την αξία του, είναι κάτι που συνδέεται σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό με την ανθρώπινη υγεία και την υγεία των οικοσυστημάτων, αλλά και με την οικονομία μας. Είναι χρέος λοιπόν όλων μας να φροντίσουμε να ανατάξουμε μια κακή κατάσταση πολλών δεκαετιών και να φροντίσουμε για τις επόμενες γενιές. Μας βοηθά πάρα πολύ που το περιβάλλον διεθνώς, για δυσάρεστους λόγους είναι αλήθεια, ανεβαίνει πάρα πολύ στην ατζέντα των πολιτικών παγκοσμίως. Πώς κρίνετε μάλλον την μέχρι τώρα συγκομιδή από χθες από την Καρδάμενα και από σήμερα εδώ από το χώρο της Μαρίνας σε σχέση με τα απορρίμματα που βγαίνουν μέσα από το νερό? Η Καρδάμενα ήταν πολύ καθαρή. Έχουν προηγηθεί δύο καθαρισμοί σχετικά πρόσφατα, οπότε αυτό που βρήκαμε είναι ρήπανση μικρής κλίμακας. Είναι κάτι εξαιρετικά παρήγορο όταν το βλέπουμε. Ξέρουμε όμως ότι ο ρυθμός αυτός της επιβάρυνσης αλλάζει γρήγορα. Δηλαδή, αν έρθουμε σε ένα χρόνο, τα πράγματα θα είναι πάντοτε διαφορετικά. Εδώ στη Μαρίνα βλέπουμε αυτά που συνήθως βλέπει κανείς σε ένα τέτοιο χώρο. Μια επιβάρυνση που σε ένα μεγάλο βαθμό έχει σχέση με την ίδια την αλλιευτική δραστηριότητα. Στη Μαρίνα βρίσκουμε κυρίως βαριά πράγματα. Βρίσκουμε
βρίσκουμε λάστιχα, βρίσκουμε κλωβούς που έχουν σχέση με το ψάρεμα, αλιευτικές παγίδες και μερικά αντικείμενα που έχουν σχέση με την καθημερινή ζωή στη μαρίνα, δηλαδή κουτάκια επαναψυκτικά, μπουκάλια πλαστικά του νερού. Δυστυχώς, σε έναν χώρο που υπάρχει τόσο έντονη κίνηση, πάντα έχουμε επιβάρυνση. Το μήνυμα προς όλους είναι ότι ο βυθός της θάλασσας είναι δημόσιος χώρος. Σκεφτόμαστε συνήθως το δημόσιο χώρο σαν το πάρκο της γειτονιάς μας, που σκεφτόμαστε δεύτερη φορά για να πετάξουμε σκουπίδια. Στο βυθό πετάμε χωρίς δεύτερη σκέψη, γιατί πιστεύουμε ότι δεν θα το βρει κανείς. Η αλήθεια είναι ότι τα βρίσκουμε και είναι πάρα πολύ απογοητευτική αυτή η κατάσταση, ειδικά στην ΚΟ, που φέτος είχε πάρα πολύ τουρισμό, περισσότερο από κάθε προσδοκία και κάθε ελπίδα. Είναι πολύ σημαντικό να θυμόμαστε ότι και αυτό το κομμάτι είναι κομμάτι του branding του νησιού, ένα κομμάτι του branding της χώρας, που όλοι μαζί θα πρέπει αρχικά να το ανατάξουμε και στη συνέχεια να το κρατήσουμε ψηλά.